Εν τω μεταξύ, αυτή είναι την επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία την παρακολουθούν βήμα-βήμα. Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και το Μανώλη Κωστίδη. Κυρίως οι αντιδράσεις και το κλίμα φαίνεται σήμερα στον τουρκικό τύπο Μανώλη, ενώ χαρακτηρίζεται εφιαλτικό το σενάριο, το ενδεχόμενο, η Ελλάδα τελικά να συμμετάσχει στο πρόγραμμα παραγωγής των αμερικανικών F-35. Ακριβώς. Ουσιαστικά παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις. Έχει δώσει και τη γραμμή και ο Τούρκος Πρόεδρος με τις δηλώσεις του την Παρασκευή, τονίζοντας πως ουσιαστικά θα αντιδράσει η Τουρκία μετά τη συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως την Τουρκία είναι τι στάση θα κρατήσει πρώτα απ' όλα η Ελλάδα στο ζήτημα της προμήθειας και του εξυγχρονισμού των τουρκικών F-16 και αν θα υπάρχει μια σχετική δήλωση κυρίως στο Κογκρέσο για το ζήτημα αυτό. Όμως το εφιαλτικό σενάριο που συζητείται εδώ στην Τουρκία είναι το ενδεχόμενο να ενταχθεί με κάποιον τρόπο η Τουρκία, έστω και μελλοντικά, έστω και μια δήλωση για τα F-35 θα προκαλέσει τεράστια ενόχληση στην Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία πριν από περίπου 13 με 14 χρόνια είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Ουσιαστικά την έβγαλαν έξω λόγω των κυρώσεων κάτσα, επειδή έχει προμηθευτεί τους S400 και τώρα προσπαθεί να προμηθευτεί F-16. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ενταχθεί με κάποιον τρόπο, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, έστω και μια δήλωση, θα ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Ναι, διότι η Ελλάδα πλέον μιλάει για τα F-35, ενώ η Τουρκία ασμένει στο ζήτημα των F-16 και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας, του Καλίν. Ακριβώς. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας σε συνέντευξή του στο τρακτορείο Reuters αναφέρθηκε στο ζήτημα των F-16. Είπε ότι σχετικά με τη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση Biden έχει κάνει ορισμένα συγκεκριμένα θετικά βήματα για να προχωρήσει αυτό. Αναφέρει στην επιστολή προς το Κογκρέσο και τον εξυγχρονισμό των F-16. Τώρα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και ελπίζουμε να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα ενισχύσει όχι μόνο τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, αλλά και τις αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ. Ενώ βλέπουμε ότι η Τουρκία θέλει τα F-16. Μάλιστα. Το να ακούσει ότι τη συζήτηση για τα F-35 μετά το συνάντηση Μητσοτάκη Biden θα προκαλέσει πολλαπλές αντιδράσεις. Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι έπεται και η επίσκεψη του Μευλούτ Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.